ας είναι σε επίπεδο ασκήσεων. Μακάρι. Εμείς θέλουμε ολόψυχα όλη η πόλη με από εδώ και πέρα να γίνονται έτσι. Οι γεμιστήρες ετοιμάζονται και οι πολεμιστές παίρνουν τις θέσεις τους. 1, 2, 3 μπλε, 5, 6, 7 κοκκινή. Ναι, ασφαλείας 8. Έτοιμοι, τέλος. Πάμε. Σε αυτό το πεδίο μάχης η αδρεναλίνη φτάνει στα ύψη και το μυαλό είναι σε εγρήγορση. Έχω επαφή! Ανεβαίνουνε! Περίμενε! Λίγο πίσω! You ain't got nowhere to run, baby! You ain't got nowhere to hide! Έρχονται! Πρόκειται για το Airsoft, το παιχνίδι εκείνο που προσομοιώνει παιδεία μάχης. Ένα χόμπι στο οποίο οι αντίπαλοι πρέπει να εξολοθρεύσουν ο ένας τον άλλον. Κάποιος θα είναι ο νικητής. Το Airsoft είναι ένα χόμπι, ένα άθλημα. Αυτό παίζαμε μικροί καουμπόιδες και Ινδιάνοι. Το έχουμε εξελίξει και το έχουμε φτιάξει άθλημα. Αυτό ξεκίνησε από την Ιαπωνία το 1980 περίπου. Ό,τι όπλο κυκλοφορεί σε κανονικό υπάρχει σε πιστή αντιγραφή στο Airsoft. Φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τα κανονικά. Είναι καθαρά με μπαταρία, είναι με αέρα, δεν έχει σχέση με την κάνη που έχουν και τους μηχανισμούς που έχουν τα κανονικά, ούτε μπορεί να μετατραπεί αυτό σε κανονικό όπλο. Αυτό είναι αντίγραφο από 20 διάρι. Στην πραγματικότητα το χρησιμοποιεί μόνο ο Ισραηλινός στρατός. Έρχονται! Μαζευόμαστε κάποιες Κυριακές και ξεχνάμε τα προβλήματά μας. Ερχόμαστε, γεμίζουμε μπαταρίες. Είναι σαν να πηγαίνουμε για καφέ με τους φίλους μας. Κάλυψε! Γενικώς, λόγω του ότι δουλεύω πολύ και πιέζομαι από άγχος, η ζωή γενικώς τρέχει πολύ άγχος, είναι ξεδίνουμε, ξεχνιέσαι. Είναι ένα χόμπι που είσαι διαρκώς σε ένταση, οπότε δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς πολλά και ηρεμεί λίγο το κεφάλι. Ξεκολλάει το μυαλό με το πρόβλημα του γραφείου, από την καθημερινότητα. Αξεσουάρ και ρουχισμός δίνουν τακτικό πλεονέκτημα και ρεαλισμό ανάλογα με το μέρος στο οποίο βρίσκονται. Τι χρειάζεται για να είναι ασφαλές αυτό το παιχνίδι? Η βασική νοοτροπία γενικά είναι πάντα η ασφάλεια μας και των τριγύρω μας. Γι' αυτό πάντα έχουμε αντιβαλιστικό γυαλί, μπότα, να μην γυρίσει το πόδι, μπορεί να υπάρχουν φίδια και επιγονατίδες, επιαγκονίδες και γάντια. Εμείς τώρα, ας πούμε, το θα παίξουμε και σε δασικό σημείο, οπότε βάζουμε και το ανάλογο καμουφλάζ, το ανάλογο ρούχα, αναλόγως. Και ουσιαστικά έχουμε ένα μικρό δικό μας κόσμο. Το συγκεκριμένο άθλημα παίζεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό, με συμμετοχές που φτάνουν ακόμα και τις χίλιες σε μία παρτίδα. Τώρα γεμίζουμε με βιοδιασπόμενα μπυλάκια, γιατί προσέχουμε και το περιβάλλον της ρέπλικες όπλων. Είναι 6 χιλιοστά η διάμετρός τους. Βάζουμε περίπου 70 μπύλες σαν αγεμιστήρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάλυψε! Το 60 λεπτά Ελλάδα βρέθηκε στην ΚΟ και συμμετείχε σε έναν αγώνα. Κινηθείτε τώρα. Χάσαμε. Επειδή κατ' επανάληψη δέχθηκα πειρά και μάλιστα με τέτοια ρούχα, δεν είναι επικίνδυνο. Αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις, φοράς σε συγκεκριμένη στολή και τα λοιπά. Είναι μικρά μπυλάκια, πετάγονται με τον αέρα. Είναι ένα παιχνίδι. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι και λιγότερο, να το πω εντός εισαγωγικών, επικίνδυνο από το paintball, ας πούμε. Τόσο. Επειδή έκατσα και έφαγα 5 γεμιστήρες. Βιοδιασπόμενα, είπαν, έτσι. Βιοδιασπόμενα για το περιβάλλον. Επειδή είναι σαν πλαστικά, άσπρα μπαλάκια. Είναι σαν να σε επιτυχαίνει με ταχύτητα, βέβαια, ένας κόκκος ρυζιού, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι, δεν... έχει πλάκα, καλαμπούρι. Μακάρι να είναι έτσι όλες οι εχθροπραξίες από εδώ και πέρα. Ελάτε να διαβάσουμε.